Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ένα ακόμη έλα κοντά είναι μαζί σας. Εν μέσω της ενδυνόμενης κρίσης, οικονομικής και κοινωνικής, κάποιοι άνθρωποι είδαν το πρόβλημα με αγάπη. Δίνουν ανακούφιση στους συνανθρώπους, πνοή αγάπης, πνοή ελπίδας. Πνοή Ελπίδα Θεσσαλονίκη, αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία με φιλανθρωπικό σκοπό. Έχουμε εδώ την Αλεξία Κοσμίδου, ιδρυτικό μέλος στη Πνοή Ελπίδα. Κυρία Κοσμίδου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Πώς προέκυψε και πώς γεννήθηκε η Πνοή Ελπίδα, λοιπόν? Αρχικά, να ευχαριστήσω για τη φιλοξενία και να πω λίγα πράγματα για την Πνοή Ελπίδα, η οποία είναι ένα παιδί της κρίσης, όπως λέμε. Προέκυψε πριν από 3 χρόνια. Νόμιμα και επίσημα, αν και εδώ και 12 χρόνια υπάρχει ανεπίσημη δράση στο χώρο των φιλανθρωπιών. Προέκυψε λοιπόν από τις ανάγκες της εποχής να βοηθήσουμε οικογένειες και φορείς οι οποίοι έχουν ανάγκη. Προέκυψε από την διάθεσή μας να βοηθήσουμε κάθε άνθρωπο που χρειάζεται βοήθεια σε υλικά αγαθά, σε τρόφιμα, ρούχα, οτιδήποτε σε καταναλωτικό αγαθό. Και προέκυψε από την αγάπη μιας παρέας, κάποιων ανθρώπων, που ανεπίσημα, όπως σας είπα και πριν, συνεργαστήκαμε στο να βοηθήσουμε κάποιες οικογένειες. Έτσι έγινε η Πνοή Ελπίδας. Είμαστε περίπου 3 χρόνια στο χώρο, όπως σας είπα. Δραστηριοποιούμαστε σε όλη την Ελλάδα, κυριότερα στο νομό Θεσσαλονίκης, γιατί εκεί μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στα περιστατικά. Και πού έχει έδρα ακριβώς? Έχει έδρα στο Τριάδι της Θεσσαλονίκης, λίγο μετά από τη Θέρμη, ναι. Πολύ ωραία. Όπου εκεί γίνεται όλη η δουλειά του να συγκεντρώνουμε υλικά αγαθά, να γίνεται διαλογή και στη συνέχεια να δρομολογούνται αυτά σε δέματα και στις οικογένειες οι οποίες τα χρειάζονται. Κυρία Κοσμίδου, έχετε συνεργασία με κάποιον κοινωνικό φορέα, με κάποιους άλλους φορείς ή ομάδες, σωματεία ίσως? Έχουμε συνεργασία με αρκετές ομάδες, τόσο εντός της Θεσσαλονίκης όσο και εκτός Θεσσαλονίκης. Και μάλιστα αυτό είναι που δυναμώνει περισσότερο τη δράση μας όταν τα περιστατικά είναι εκτός της πόλης μας. Και προσπαθούμε να συνάψουμε συνεργασίες με δήμους, με εκκλησία, με φορείς που δραστηριοποιούνται στο κομμάτι της φιλανθρωπίας και εκείνοι. Εταιρείες, ιδιώτες προσφέρουν βοήθεια? Δηλαδή, καθημερινά, ναι. Θέλετε να κάνετε πολλά εσείς για αυτές τις οικογένειες. Και τι ακριβώς κάνετε? Ναι. Σίγουρα προσφέρουν εταιρείες και αν δεν ήταν οι εταιρείες αλλά και οι ιδιώτες οι οποίοι από το υστέρημά τους προσφέρουν αυτά που σήμερα είναι η τροφοδοσία των δεμάτων μας για τις οικογένειες, δεν θα μπορούσε να υπάρχει ούτε η Πνοή Ελπίδας ούτε η δράση μας. Σίγουρα υπάρχουν κάποιοι φορείς οι οποίοι προσπαθούν να βοηθήσουν με ρούχα ή με επιπλέον αγαθά όπως τρόφιμα κλπ. Οπωσδήποτε υπάρχουν κάποια σχολεία και είναι προς τιμήν των εκπαιδευτικών αλλά και των μαθητών κυρίως που έχουν έρθει από κοντά, έχουν δει το έργο μας και έχουν συμβάλει σε αυτό με ό,τι μπορεί να φέρει μία τάξη σχολική. Αρκετές μεταφορικές εταιρείες που δρομολογούν κάποια δέματα είτε αφιλοκερδώς είτε με μία πολύ μικρή επιβάρυνση. Προσκοπικά συστήματα και τα επιτελεία τους που κατά καιρούς μαζεύουν αγαθά για μας. Σαφώς κάποιες βιομηχανίες τροφίμων, χαρτικών, ειδών ρουχισμού κλπ. Φούρνοι οι οποίοι μας δίνουν το περίστευμά τους καθημερινά και μπορούμε και τροφοδοτούμε ακόμη και ψωμί στις οικογένειες. Αρκετοί γιατροί με τις υπηρεσίες τους και είναι προς τιμήν τους. Αλλά και πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι πάρα πολλές ομάδες εργαζομένων σε εταιρείες ιδιωτικές έχουν φτιάξει κάποιες συνεργασίες ώστε να συγκεντρωθούν, να συγκεντρώνονται κατά χρονικά διαστήματα, κατά τακτά χρονικά διαστήματα στους χώρους των εταιριών πράγματα τα οποία αποστέλλονται στην Πνοή Ελπίδας και πολλοί από αυτούς είναι και θελοντές μας και με τη βοήθειά τους τα μεταφέρουμε εκεί όπου χρειάζονται να δοθούν. Απευθείας δράσης ή αποστέλλονται δέματα? Γιατί έχω ακούσει ότι στέλνετε δέματα και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ναι. Αληθεύει αυτό? Η αλήθεια είναι ότι η δράση μας είναι πανελλήνια. Και έτσι αν θέλαμε να το βάλουμε σε νούμερα όλο αυτό, είναι περίπου στα 800 δέματα ετησίως.
Επειδή όμως το να κάνεις μια αυτοψία περιστατικού και να επισημάνεις από κοντά τις ανάγκες και να μην τύχεις θύμα εξαπάτησης, γιατί όλη αυτή η κατάσταση ευνοεί και τέτοια περιστατικά. Πάντα. Θέλαμε λίγο να το περιορίσουμε σε γεωγραφικές αποστάσεις όπου μπορούμε να επισκεφθούμε είτε εμείς είτε οι εθελοντές μας. Mm-hmm. Πάντα προσπαθούμε να κάνουμε αυτοψία καταγράφοντας ένα ιστορικό, παίρνοντας τις ανάγκες και αποφασίζοντας για το πού θα συμβάλλουμε και μέχρι ποιο βαθμό και σε ποιο χρονικό πλαίσιο. Και επίσης αυτό γίνεται και όταν είναι τα περιστατικά εκτός Θεσσαλονίκης. Εκεί είναι λίγο πιο δύσκολα βέβαια τα πράγματα. Πόσο ακριβής μπορεί να είναι η διασταύρωση πληροφοριών και περιστατικών ώστε να μην γίνονται λάθη? Γιατί τώρα στην υπόλοιπη Ελλάδα είναι δύσκολο να... Είναι, σαφώς. Είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Βεβαίως, έχετε δίκιο. Εκεί όμως τι κάνουμε? Εκεί προσπαθούμε να συνεργαστούμε με άλλους φορείς και ευτυχώς με το πέρασμα των χρόνων και την αξιοπιστία που έχουμε δείξει ως ομάδα φιλανθρωπίας υπάρχει μια εξαιρετική αλληλεγγύη και μια εξαιρετική συνεργασία όσον αφορά το κομμάτι της αυτοψίας, όσον αφορά το κομμάτι της, του ελέγχου. Mm-hmm. Οπότε ας πούμε ότι δεν πέφτουμε στα τυφλά, προσπαθούμε τουλάχιστον να το κάνουμε όσο καλύτερα γίνεται και όχι ότι δεν έχει συμβεί να, να είμαστε θύματα εξαπάτησης. Αυτό βεβαίως μας κάνει λίγο πιο δυνατούς, μας κάνει λίγο πιο συνειδητούς για τα επόμενα βήματά μας. Mm-hmm. Προσπαθούμε όμως να το κάνουμε όσο καλύτερα γίνεται. Η αλήθεια είναι ότι ευτυχώς αποφεύγουμε τέτοιες κακοτοπιές. Οι εταιρείες οι οποίες μας βοηθάνε, άλλες φορές στέλνουν τα πράγματά τους σε εμάς, για να σας απαντήσω και σε αυτό που ρωτήσατε νωρίτερα, και άλλες φορές τα στέλνουν απευθείας με τη δική μας καθοδήγηση για το πού πρέπει να σταλούν αυτά. Βεβαίως, για να μην γίνονται λάθη. Βεβαίως και για να υπάρχει και ταχύτητα, γιατί αυτό παίζει ρόλο. Όταν μια οικογένεια πραγματικά της λείπουν τα βασικά αγαθά, καταναλωτικά αγαθά, τρόφιμα για παράδειγμα, ή κολατσιό για τα παιδιά τους, δεν θέλουμε να χρονοτριβούμε. Αυτό πρέπει να φτάσει πολύ πολύ γρήγορα στο σπίτι τους και να προχωρήσουμε με τα επόμενα. Ανακουφίζονται οι ψυχές βασανισμένων ανθρώπων εδώ. Αυτός είναι ο στόχος. Χρησιμοποιείτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να καταστρώσετε έτσι σχέδια δράσης στρατηγικής? Ευτυχώς. Γιατί το διαδίκτυο είναι μόδα. Χρωστάμε πολύ μεγάλη χάρη και πολλές ευχαριστίες στο διαδίκτυο. Χρωστάμε πάρα πολλές ευχαριστίες στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν μέσα από τις ομάδες, από τα κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook. Ένας τεράστιος αγώνας γίνεται καθημερινά για να ενημερώσουμε την πνοή ελπίδας του Facebook. Mm-hmm. Μία ομάδα η οποία έχει αρκετά μέλη εγγεγραμμένα, αλλά πολύ λιγότερα ενεργά. Μία ομάδα στην οποία αντικατοπτρίζεται η καθημερινή μας δράση με φωτογραφίες, με ζήτηση αναγκών, με κάποια επιγραμματικά περιστατικά τα οποία κατά καιρούς υποστηρίζουμε, με οτιδήποτε θέλουμε να επικοινωνήσουμε με τον έξω κόσμο, το κάνουμε μέσα από το διαδίκτυο και κυρίως από το Facebook. Βοηθάει πραγματικά. Πώς μπορεί κάποιος να γίνει μέλος εσάς, ή δεν είναι αυτός ο στόχος? Γιατί μετά θα πούμε τους σκοπούς, τους στόχους και κάποιες δράσεις μελλοντικές που ίσως κάνετε. Κοιτάξτε, ο στόχος είναι να γίνει κάποιος ενεργός εθελοντής, έμπρακτα στην καθημερινότητά του. Όχι μόνο να δώσει μία συνδρομή, έτσι, δηλαδή. Έτσι, ακριβώς αυτό. Αυτό μπορεί να γίνει είτε στην πνοή ελπίδας, είτε οπουδήποτε αλλού. Αρκεί αυτός ο άνθρωπος συνειδητά, μέσα από την καρδιά του, να θέλει να προσφέρει. Ναι. Έτσι ξεκίνησε η δική μας η δράση, έτσι θέλουμε να το συνεχίσουμε. Αυτή την κληρονομιά θέλουμε να περάσουμε και στα παιδιά μας. Mm-hmm. Αυτός λοιπόν ο οποίος θέλει να ασχοληθεί με φιλανθρωπία, θέλει να ασχοληθεί με αλληλεγγύη και εθελοντισμό, πρέπει καταρχήν να ψάξει να βρει ποιο είναι αυτό που τον δελεάζει να προσφέρει. Εάν αυτό είναι η πνοή ελπίδας, τον καλούμε να έρθει από κοντά, να ελέγξει πώς το κάνουμε, να δει αν του αρέσει, να δει αν του κάνει κλικ όπως λέμε, και ευχαρίστως μετά να συνδράμει είτε οικονομικά, είτε υλικά, είτε με όποιο τρόπο θέλει. Για μας όμως το κυριότερο είναι να είναι κοντά στα περιστατικά, κοντά στις ανάγκες, κοντά στο σφιγμό της πνοής ελπίδας. Και όχι να συμβάλλει με μια εφάπαξ συνδρομή της τάξης των 10-20 ευρώ και μετά να εξαφανιστεί. Αυτό για μας δεν είναι ωφέλιμο. Γιατί τότε πραγματικά μπορεί να δει τις ανάγκες της πνοής ελπίδας. Θέλουμε να έρθει να το δει το παιχνίδι από μέσα, να μπει στα παπούτσια του άλλου και να καταλάβει, πώς μπορεί να βοηθήσει. Τότε μόνο είναι αποτελεσματικός, τότε μόνο είναι χρήσιμος. Και εμείς θέλουμε τους χρήσιμους. Τι συγκεντρώνεται ακριβώς στην πνοή ελπίδας? Συγκεντρώνουμε... Εκτός από τα τρόφιμα που κατά θα κύριο λόγο συγκεντρώνουμε τρόφιμα. Ακριβώς. Κατά κύριο λόγο είναι αυτά τα οποία λείπουν σε πάρα πολλές οικογένειες και είναι αυτά που πάρα πολύ δύσκολα μπορεί πλέον να φέρει κάποιος. Γιατί πλέον αρχίζουν και λείπουν από όλο τον κόσμο. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα, συγκεντρώνουμε ρούχα, παπούτσια, κουβέρτες, κλινοσκεπάσματα γενικότερα, είδη νοικοκυριού, εξοπλισμό για μωρά, οτιδήποτε δηλαδή αφορά ανάγκες
για ένα μωρό για να μεγαλώσει και να εξασφαλιστεί η οικογένεια ώστε να μπορεί να το προσφέρει αυτά που χρειάζονται με το σωστό τρόπο. Το λογότυπο είναι εδώ, να είναι ελπίδες. Ναι, ναι. Συγκεντρώνουμε οτιδήποτε δεν είναι απαραίτητο σε κάποια άλλη οικογένεια. Ρούχα που για παράδειγμα έχουν περάσει από τη μόδα, παπούτσια που δεν μας κάνουν πια. Οτιδήποτε αγαθό μπορεί κάποιος να συγκεντρώσει γιατί δεν του χρειάζεται ή δεν το χρησιμοποιεί πλέον στο σπίτι του. Είναι πολύ απλό και αυτό θέλουμε να το περάσουμε και σαν συνείδηση πλέον στους Έλληνες. Η πνοή ελπίδα στηρίζεται μέσα από τις ανάγκες των οικογενειών, προσπαθεί να προσφέρει και να τις εξυπηρετήσει, αλλά πρέπει να κάνουμε συνείδηση το να δίνουμε το λίγο του καθενός. Αυτό το λίγο του καθενός μπορεί να γίνει πάρα πολύ και πάρα πολύ σημαντικό για κάποιον που το έχει πολύ μεγάλη ανάγκη. Και πόσες οικογένειες αυτή τη στιγμή, εδώ βλέπουμε και τον καλλιτέχνη, έτσι, μαζί σας, βοηθά. Αρκετοί καλλιτέχνες είναι. Αρκετοί καλλιτέχνες. Ναι, ναι. Πόσες οικογένειες αυτή τη στιγμή μπορούν να ανακουφιστούν από την πνοή ελπίδας? Συστηματικά έχουμε την δυνατότητα να εξυπηρετήσουμε γύρω στις 57 οικογένειες και τόσες είναι αυτές που έχουμε. Αυτό το λέμε για συστηματική υποστήριξη με την έννοια του να παίρνουν μία φορά το μήνα περίπου κάποιο πακέτο, τρόφιμα, απορριπαντικά, χαρτικά κλπ. Από εμάς. Ωστόσο, πέρα από αυτές τις συστηματικά 57 οικογένειες που μπορούμε να συνδράμουμε, υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά που εφάπαξ τροφοδοτούμε με ρούχα ή με παπούτσια ή με βιβλία ή με σχολικά, με κάποια πράγματα που δεν είναι τόσο απαραίτητα όσο είναι τα τρόφιμα. Και αρκετά από αυτά στέλνονται εκτός Θεσσαλονίκης. Μία ζήτηση δηλαδή που έρχεται από μία άλλη ομάδα ή από μία άλλη πόλη και αφορά ένα καροτσάκι μορουδιακό, μπορεί να αποσταλεί από την πνοή ελπίδας αμέσως, αφού δούμε ότι η οικογένεια πραγματικά το χρειάζεται, ξεκαθαρίσουμε ότι είναι υπαρκτή η ανάγκη και στη συνέχεια αποστέλλεται άμεσα. Στόχοι και σκοποί για την πνοή ελπίδας? Θα πω κάτι αστείο. Ο στόχος μας είναι να είμαστε αχρίαστοι, να μην χρειαζόμαστε πλέον. Να είστε αχρίαστοι. Ούτε στη Θεσσαλονίκη, ούτε στην Ελλάδα. Να μπορέσουμε να γίνουμε πολιτιστικό σύλλογος, να γίνει κάτι το οποίο θα έχει να κάνει με την πνευματική καλλιέργεια των ανθρώπων και με την ψυχαγωγία τους. Και όχι με φιλανθρωπικό κομμάτι. Είναι λίγο δύσκολο βέβαια αυτό να το έχουμε στα άμεσα σχέδιά μας. Βασικά θα θέλαμε να είμαστε καλά, να μπορούμε να είμαστε υγιείς, να μπορούμε να είμαστε δυνατοί και δυναμικοί για να είμαστε αποτελεσματικοί. Να βοηθάτε, αυτό, αυτό. Στη συνέχεια θέλουμε να επεκταθούμε, να μεγαλώσουμε είτε με περισσότερα μέλη, με περισσότερους εθελοντές και με συνεργασίες τόσο άλλων ομάδων όσο και κρατικών φορέων. Κάτι το οποίο είναι πολύ κοντά μας και ήδη το πραγματοποιούμε. Και θέλουμε να μπορούμε να είμαστε πάντα στις επάλξεις για να συνεισφέρουμε με όποιο τρόπο μπορούμε, είτε με δραστηριότητες, είτε με υλικά αγαθά, είτε με ό,τι χρειάζεται στους ανθρώπους που έχουν μεγάλη ανάγκη. Τώρα γρήγορα θα έχουμε κάποια δράση? Ήδη τρέχει μια πολύ μεγάλη δράση, δεδομένου του σεισμού της Κεφαλονιάς και για όσο μπορούμε, ναι, επικεντρώνουμε τη βοήθεια στο Λιξούρι, όχι στην Κεφαλονιά τόσο, όσο στο Λιξούρι, όπου εκεί είναι και οι μεγαλύτερες ζημιές. Υπάρχουν περίπου 5.500 άστεγοι, 650 σπίτια τα οποία είναι κατεδαφιστέα ή ακατάλληλα για να μείνει κανείς. Εκεί λοιπόν επικεντρώνουμε αυτό το μήνα την προσπάθειά μας και καλούμε τους Θεσσαλονικείς κυρίως να συμβάλλουν με όποιο τρόπο μπορούν, συγκεντρώνοντας κουβέρτες, σεντόνια, πετσέτες και κυρίως τρόφιμα τα οποία όμως είναι εύχριστα, για παράδειγμα κονσέρβες, πράγματα τα οποία μπορούν να συντηρήσουν παιδάκια, κρέμες, γάλατα, ευαπορέ, εύκολα πράγματα στη χρήση τους, γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν μαγειρεύουν ή αν μαγειρεύουν το κάνουν πυροσβεστικά, το κάνουν με την ψυχή στο στόμα. Ακριβώς. Έχουμε πληροφορίες που λένε ότι μπαίνουν στα σπίτια τους για να μαγειρέψουν ένα φαγητό και όση ώρα μαγειρεύεται το φαγητό είναι στο μπαλκόνι, φοβούμενοι μην γίνει κάποιος νέος σεισμός, και βγαίνουν για να ταΐσουν την οικογένεια σε κάποιες σκηνές. Αυτά είναι τα τραγικά σε σεισμογενές περιοχές. Αυτά είναι πραγματικά πάρα πολύ τραγικά και δυστυχώς δεν μπορούμε να το προλάβουμε. Μπορούμε όμως να συμβάλλουμε στο να γίνει καλύτερη η ζωή τους, έστω για λίγο χρονικό διάστημα, μέχρι να πάρουν την πρόοδο που οφείλουμε να δείξουμε ως κράτος, ως πολιτεία, ως φορείς, για να μπουν οι άνθρωποι ξανά στα σπίτια τους και να είναι ασφαλείς. Η κρίση τελικά μας κάνει πιο ανθρώπινους, κύριε Κοσμίδου? Αν είναι δυνατόν να μην μας κάνει, επιβάλλεται να μας κάνει και επιβάλλεται να είναι στη συνείδησή μας,
να είμαστε και πιο ανθρώπινοι, αλλά αυτό να είναι μέσα στις καθημερινές μας προτεραιότητες. Όχι να υπάρχει μια κρίση ή κάποιος που να λέει ότι πρέπει να είμαστε φιλάνθρωποι. Επιβάλλεται κάτι από το εισόδημά μας ή κάτι από το υστέρημά μας να πηγαίνει σε ανθρώπους που πραγματικά το χρειάζονται περισσότερο από εμάς. Πρέπει να γίνει κουλτούρα. Εγώ τώρα θα κάνω την ερώτηση που κάνω κάθε φορά. Κάθε φορά. Τι θα θέλατε να ζητήσετε μέσα από την εκπομπή μας και τους τηλεθεατές? Ναι. Καταρχήν, ο κόσμος πρέπει να μάθει ότι υπάρχουν κάποιες ομάδες στη Θεσσαλονίκη που δραστηριοποιούνται πραγματικά με το χέρι στην καρδιά και παράγουν έργο τις στιγμές που εκείνοι μπορεί να κοιμούνται, τις στιγμές που όλοι μπορεί να είναι στο ζεστό του σπίτι εξασφαλισμένοι με τα δεδομένα υλικά αγαθά, που όμως δεν είναι έτσι για όλες τις οικογένειες. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι στον δρόμο και τρέχουν να βρουν άστεγους, να τους ζεστάνουν. Κάποιοι που δεν κοιμούνται για να ετοιμάσουν δέματα και να πάνε στον προορισμό τους σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα για να μην υπάρχουν ακάλυπτες ανάγκες. Και αυτό που κάνουμε έκκληση στον κόσμο είναι να προσπαθήσουμε όλοι να βοηθήσουμε ομάδες τέτοιες, γιατί πραγματικά γίνεται ένα τεράστιο, τεράστιο έργο και εξαιρετικά αξιόλογο, να ελέγξουν τις ομάδες αυτές, να γίνουν εθελοντές, είτε προσφέροντας κάποια υλικά αγαθά, είτε προσφέροντας λίγο από το χρόνο τους. Το να βάλει κάποιος το χέρι στην τσέπη και να πει ότι προσφέρει για να νιώσει έτσι λίγο ανακουφισμένος, για μας δεν είναι ότι προτιμότερο. Εμείς θα θέλαμε να έρθει κοντά μας, να προσφέρει λίγο από το χρόνο του, να δει λιγάκι πώς λειτουργεί όλο αυτό. Γιατί για να φτάσει ένα δέμα σε μια οικογένεια, υπάρχει από πίσω πάρα πολύ δουλειά, πάρα πολύ οργανωμένη δουλειά. Ένας μεγάλος όγκος εθελοντών, οι οποίοι συγκεντρώνουν πράγματα σε κάποια σημεία μέσα σε όλη την πόλη. Πρέπει να υπάρχει στρατηγική σε όλο αυτό. Σαφώς, σαφώς. Γίνεται διαλογή αυτών των πραγμάτων, γίνεται επιλογή το τι θα πάει σε κάθε οικογένεια, στη συνέχεια γίνονται κάποια δέματα. Και στο τέλος στέλνονται αυτά τα δέματα ή δρομολογούνται για να παραδοθούν στις οικογένειες που τα έχουν ανάγκη. Όλο αυτό έχει ένα πολύ μεγάλο όγκο δουλειάς και εκεί χρειαζόμαστε βοήθεια. Και το λέμε ανοιχτά στο Θεσσαλονικής. Χρειαζόμαστε χέρια, χρειαζόμαστε ανθρώπους που θα έρθουν να συνεισφέρουν στο κομμάτι αυτό με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας. Ας ενδυναμώσουμε λοιπόν τον αγώνα για την πνοή ελπίδας. Πού μπορούν να σας βρουν, κύριε Κοσμίδου? Μπορούν να μας βρουν στο Τριάδι, στην οδό Οδυσσέα Ανδρούτσου 10. Να δώσουμε και ένα email. Βεβαίως. Είναι το info@pnoeelpidas.gr. Υπάρχει επίσης διαθέσιμη η ομάδα μας στο Facebook, η οποία είναι στα ελληνικά κεφαλαία Πνοή Ελπίδας, και θα δώσουμε για κάποια τηλέφωνα. Το σταθερό μας είναι το 2310-4899-22 και το κινητό μας 6945-589-654. Ξεκινήστε, θελοντές, εν μέσω κρίσης, να βοηθήσουμε λοιπόν την Πνοή Ελπίδας. Πνοή Ελπίδας, Πνοή Αγάπης. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα, να ευχαριστήσουμε την κυρία Κοσμίδου που ήταν μαζί μας. Εγώ και ευχαριστώ. Μετά θα έχουμε μόδα. Μόδα και φιλανθρωπία μαζί. Για να δούμε. Μείνετε συντονισμένοι στο Euro Channel. Έλα κοντά, δεύτερο μέρος, ευχάριστα πράγματα, μόδα, στυλ, μόδα από το διαδίκτυο, μπλόκερ. Τι είναι μπλόκερ, θα μας τα πούνε σε λίγο. Μόδα λοιπόν και μόδα και φιλανθρωπία. Πηγαίνουν αυτά τα πράγματα τα δύο μαζί? Μπορούν, μπορεί να συμβεί και αυτό. Λοιπόν, έχουμε καλεσμένους καταρχήν
αρχίζω από τον άντρα, αν και δεν είναι ευγενικό, σχεδιαστής Ντέμις Αρανιάδης. Κύριε Αρανιάδη, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση κιόλας. Ο Ντέμις για όλους εμάς μας δίνει στην εκπομπή κάποιες φορές. Και δίπλα η μπλόκερ μόδας, στυλ, Μένια Ιωαννίδου. Βέβαια, είναι αλλιώς η επωνυμία, κυρία Ιωαννίδου. Red Hat Illusion, κάπως έτσι, για πείτε μας. Fashion Block, Red Hat Illusion. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε. Θα μας εξηγήσετε ακριβώς τι είναι, βέβαια, το blocking και η blocker εκτενέστερα. Λοιπόν, Ντέμι Αρανιάδη, λοιπόν. Συμμετοχή στην επίδειξη μόδας για την πνοή Ελπίδας. Στο πρώτο μέρος είχαμε ιδρυτικό μέλος της πνοής Ελπίδας, αλλά μετά θα πάμε στη φιλανθρωπία και στη μόδα ταυτόχρονα. Για σένα πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα? Δηλαδή, είχες κάποια όνειρα από μικρή ηλικία να γίνεις σχεδιαστής? Το ταλέντο και όλο αυτό, όλη αυτή η δημιουργία που μου βγήκε, ο παππούς μου έφτιαχνε φόντια, έραβε, και η μητέρα μου κεντούσε νηφικά στο σπίτι. Οπότε όλη η καλλιτεχνική φλέβα πέρασε σε μένα. Εγώ απλά άρχισα στα 7 μου να δείχνω το ενδιαφέρον μου και στο ράψιμο και σε όλο το κομμάτι αυτό. Και στη συνέχεια τη ζωή μου αναπτύχθηκε. Πολύ ωραία. Υπάρχουν σχολές μόδας που θα μπορούσε να παρακολουθήσει κάποιος ένα άρτη καταρτισμένο πρόγραμμα σπουδών, έτσι, από καταξιωμένους ίσως καθηγητές? Υπάρχουν πάρα πολλές σχολές μόδας. Υπάρχουν κορυφαίες σχολές μόδας που υπάρχουν πάρα πολλοί καλοί καθηγητές που μπορεί να μάθεις πολλά πράγματα. Αλλά πρέπει να έχεις και το έμφυτο ταλέντο, ναι, έτσι, πρέπει γιατί να το έχεις. Πρέπει να μάθεις όταν να... θα σου δείξει τώρα ο καθηγητής πώς δημιουργείται στο πατρόν, μια pencil φούστα και δεν ξέρεις καν τι είναι η pencil φούστα, δεν έχεις ιδέα από όλο αυτό το κομμάτι. Το στυλ καλά, αλλά πρέπει να μάθεις και να επιλέγεις και υφάσματα. Ποιότητα. Εννοείται. Δηλαδή, για όλους εμάς αυτά είναι δύσκολα πράγματα και ξένα. Ναι, όταν δημιουργείς μια κολεξιόν και τη βάζεις κάτω, είναι τα σχέδια, πρέπει να επιλέξεις τα υφάσματα. Εντάξει, δεν μπορεί να την ποιότητα του υφάσματος, αλλά και ταυτόχρονα είναι και εμπορικό και οικονομικό, γιατί καλώς και ζούμε μέσα σε μια κρίση. Και πρέπει όλοι κοιτάμε το οικονομικό, όλοι κοιτάμε και την ποιότητα και όλο αυτό το κομμάτι να δέσει. Σύμφωνα πάντα με την τάση της μόδας σε όλο τον κόσμο. Κοίτα, παρακολουθώ βέβαια, παρακολουθώ τι γίνεται έξω. Τη διεθνή τάση δηλαδή. Παρακολουθώ, αλλά προσπαθώ, όχι προσπαθώ, δημιουργώ τη δικιά μου τάση, αυτό που θέλω να περάσω εγώ στον κόσμο. Δεν θα δω τι παρουσίασε η Versace, η Dior, η κάθε εταιρεία για να το παρουσιάσω κι εγώ. Όχι, δημιουργώ τη δικιά μου τάση, τις δικές μου ιδέες, παράγω και προτείνω εγώ το τι πιστεύω θα φορεθεί φέτος το καλοκαίρι. Μάλιστα. Ή το χειμώνα ή κάθε σεζόν. Στυλ και μόδα βλέπουμε και από το διαδίκτυο. Αυτό το fashion blocking, κυρία Ιωαννίδου, μπορείτε να μας εξηγήσετε ακριβώς τι είναι? Εγώ θεωρώ ότι κάποιοι τηλεθεατές δεν γνωρίζουν. Είναι όμως μια καινούργια τάση, μια καινούργια μόδα. Και επειδή το διαδίκτυο μπήκε ενεργά στη ζωή μας, νομίζω ότι μπορούμε να πάρουμε έτσι πολλά σε στυλ μέσα από το διαδίκτυο. Για πείτε μας. Στην ουσία αυτό που κάνει το fashion blogging είναι να κάνει προτάσεις στυλ. Προτάσεις μόδας και στυλ έτσι όπως τις βλέπει η κάθε μία blogger, η οποία είναι και αυτή μία καθημερινή κοπέλα, μία καθημερινή κυρία που μπορεί να έχει μία άλλη δουλειά το πρωί, μπορεί να είναι και μέσα από τη μόδα η δουλειά της, μπορεί να είναι ένα μοντέλο, μπορεί να είναι μία κυρία που εργάζεται το πρωί σε μία υπηρεσία ή να έχει τη δικιά της επιχείρηση. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Για εσάς, δηλαδή το πρωί έχετε κάποιο άλλο επάγγελμα? Ναι, έχω ένα άλλο βιοποριστικό επάγγελμα, αλλά το πάθος μου και η αγάπη μου για τη μόδα βγαίνει μέσα από το blogging. Και στην ουσία αυτό κάνουν, επειδή έχουν πάθος και αγάπη για το στυλ και τη μόδα, δείχνουν αυτό, βρήκαν έναν τρόπο να εξωτερικεύσουν αυτό το στυλ μέσα από το διαδίκτυο, που είναι ένα τεράστιο εργαλείο και ένας καινούριος κόσμος. Το διαδίκτυο είναι... βλέπουν τα πάντα. Ακριβώς. Όχι μόνο απευθύνονται, όχι μόνο στην Ελλάδα. Παντού σε όλο τον κόσμο. Χιλιάδες κόσμος. Εσείς πώς ξεκινήσατε και δημιουργήσατε όλο αυτό το blog fashion? Ξεκίνησα πρώτα απ' όλα γιατί το αγάπησα εγώ ως παρατηρήτρια. Δηλαδή ήμουνα και εγώ μια από τις φαν
που έβλεπα όταν ξεκίνησε, έχει τουλάχιστον 5-6 χρόνια, που παρακολουθούσα τις blogger και μου άρεσαν πάρα πολύ οι προτάσεις τους, γιατί ήταν πρακτικές, ήταν υγιεινές, ήταν στην καθημερινότητα, ήταν αυτό που λέμε street style. Και επειδή μπορούσα ακριβώς να ταυτιστώ με μερικές από αυτές, άρχισα να τις παρακολουθώ, γιατί μου δείχνανε πώς μπορώ να φορέσω κάτι το οποίο μου το έδειξε με έναν designer, αλλά πώς μπορούσα να το φορέσω στην καθημερινότητά μου, το πρωί στη δουλειά μου, το βράδυ στην έξοδό μου. Ναι, γιατί συνήθως εμείς οι σχεδιαστές παρουσιάζουμε τις τάσεις που θα βγάλουμε και το πώς θα παρουσιάσουμε ένα ρούχο, είναι όπως το βλέπουμε εμείς στο μάτι μας. Ουσιαστικά οι fashion blogger παίρνουν το κομμάτι και το παρουσιάζουν με πολύ διαφορετικό τρόπο. Πώς μπορεί να φορεθεί. Έτσι είναι, γιατί κάθε μια έχει πολύ διαφορετικό στυλ. Και σίγουρα ταυτίζεσαι με κάποια από αυτά τα στυλ και μπορεί να σου αρέσει μία, μπορεί να μην σου αρέσει ένα άλλο στυλ. Ταυτίζεσαι και δίνεις με τον δικό σου τρόπο το ντύσιμο που προτείνει ο designer. Επίσης και κάτι άλλο, από τους designer μάλλον, τα ρούχα τα περισσότερα θα τα δούμε σε μοντέλα που πολλές φορές δεν μπορούμε καθόλου να ταυτιστούμε με αυτά τα μοντέλα. Τα μοντέλα. Απλά υπάρχει εδώ ένα κομμάτι. Απλά σε αυτό το κομμάτι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ιδίως στην Ελλάδα δεν έχουμε εμείς το extra small εδώ. Τουλάχιστον το medium. Εντάξει όμως, όταν παρουσιάζουμε μια σειρά, παρουσιάζουμε, κάνουμε μια φωτογράφηση, έχουμε μια επίδειξη, θα παρουσιάσουμε σε αδύνατες κοπέλες, ψηλές, που ουσιαστικά είναι. Θα μπορούν να δείξουν το ρούχο. Πάρα πολύ καλά κάνετε εσείς, γι' αυτό ερχόμαστε και εμείς. Για μαθήματα στυλ, ε! Και δείχνουμε, όχι μόνο μαθήματα στυλ, πώς μπορούμε να φορέσουμε και εμείς αυτό το στυλ, αυτό το ρούχο, στην καθημερινότητά μας, σε πιο νορμάλ πλαίσια, κιλά. Σε διαφορετικό τρόπο. Και με διαφορετικό τρόπο όμως. Πιο φορέσιμο. Πιο φορέσιμο, ναι, έτσι είναι. Ο σχεδιαστής δεν θα παρουσιάσει κάτι τόσο φορέσιμο. Δεν θα το παρουσιάσει τόσο φορέσιμο. Όχι, όχι. Γιατί ως καλλιτέχνης, ως δημιουργός, θα θέλει πιο, να το δείξει πιο δημιουργικά. Έτσι ακριβώς. Οπότε έρχεται εκεί να λύσει ένα πολύ ωραίο θέμα το blogging, να το παρακολουθήσεις και να πάρεις έτσι ιδέες, να εμπνευστείς για το πώς μπορείς και εσύ να ανανεωθείς, να κάνεις κάποια πράγματα. Αν μου επιτρέπεις, θα ήθελα να πω εδώ πέρα, αν μου επιτρέπετε και οι δύο, τα blogs πλέον, παρόλο που λέγονται fashion blogs, έχουν μέσα και τόσα άλλα πράγματα να δεις. Δηλαδή, πολλές blogger είναι πάρα πολύ καλές φωτογράφοι και βγάζουν εξαιρετικά τοπία και φωτογραφίες σε μέρη που είναι μαγευτικά, ή μπορεί να σου παρουσιάζουν συνταγές μαγειρικής, ή μπορεί να παρουσιάζουν γυμναστική. Είναι δηλαδή πολύπλευρα. Είναι πολύπλευρα και μπορείς να δεις και πολλά άλλα πράγματα. Ουσιαστικά είναι ένα περιοδικό στο ίντερνετ. Mm-hmm. Είναι περιοδικό στο ίντερνετ. Θέλω να νομίζω. Πιστεύω. Υπάρχουν και τα περιοδικά στο ίντερνετ, αλλά είναι και. Είναι από ένα πρόσωπο που πώς θα σου παρουσιάσει την τάση, μια συνταγή, τη γυμναστική. Ουσιαστικά είναι αυτό, ένα περιοδικό που σε ενημερώνει. Να πω εδώ κάτι. Υπάρχει ένας διαχωρισμός. Υπάρχουν τα blogs που είναι σαν περιοδικά, πολύ ποικίλα, και υπάρχουν και τα blogs που είναι λίγο σαν προσωπικό ημερολόγιο στυλ και προσωπικό ημερολόγιο του τι αγαπάω εγώ και θέλω να δείξω στον κόσμο αυτόν που θέλει να δει ή που θα τύχει να δει 5 πράγματα παραπάνω. Ωραία. Ναι, είναι λίγο έτσι. Ντένι, εσύ, ποιες είναι οι φετινές τάσεις και πώς προσαρμόζονται, και θέλω να αρχίσουν λίγο να δείχνουμε λίγο και φωτογραφίες του Ντένι μετά. Φέτος παρουσίασα. Ουσιαστικά το στυλ μου είναι και πιο το. Μία-μία λίγο τη φωτογραφία να την βλέπουμε και να μας εξηγεί. Εγώ παρουσιάζω, π.χ. φέτος, ήθελα να παρουσιάσω κάτι πρακτικό. Mm-hmm. Χρησιμοποίησα τα κολάν και στα κολάν επάνω έβαλα φούστες. Μάλιστα. Εδώ βλέπουμε ένα κολάν με φύλλα. Κάτι πολύ αέρινο. Πολύ εντυπωσιακό. Είναι πίσω μια ουρά και έχει μπροστά ένα κομμάτι. Το μπλουζάκι είναι ένα μπλουζάκι με μια σούρα. Και απλά έχω ανοίξει την πλάτη, δεν φαίνεται βέβαια στη φωτογραφία. Ναι, ναι. Παρουσιάζω μαύρο με μπλε electric, ναι. Η αποχρώση που παίζω. Υπέροχο και το μπλε. Είναι, πολύ μόδα, είναι, ναι, πιο minimal, πιο μαζεμένες. Μάλιστα. Πιο ιδιαίτερο κομμάτι. Εδώ βλέπω μια pencil φούστα με ένα, δεν φαίνεται βασικά το μαύρο παπάκι. Είναι κλασικό, αλλά ένα κάνει τη διαφορά. Ένα μπλουζάκι με διαφάνεια μανίκι και κάποια trucks πάνω στον ώμο. Μάλιστα. Εδώ βλέπουμε μια μπλούζα, είναι λευκή, πάλι με σούρα στο μανίκι και έχει κίτρινο βολάν, ασύμετρο, μπροστά πέφτει μέχρι το γόνατο, πίσω. Αυτά τα χρώματα, δηλαδή το κίτρινο, είναι τώρα η ανοιξιάτικη. Όχι, θεωρώ πως και μέσα στο χειμώνα μπορούμε να βάλουμε χρώμα.
Μάλιστα. Οπότε συμφωνώ. Το κίτρινο είναι ένα έντονο χρώμα, το όλο το έχουμε συνηθίσει με το καλοκαίρι. Mm-hmm. Απλά δεν είναι, πρέπει να το σπάσουμε λιγάκι μαύρο-μαύρο. Ήθελα να σπάσω λιγάκι αυτή τη μονοτονία και ήθελα να, σαν ιδέα ήθελα να βάλω κίτρινο με λευκό. Μάλιστα. Κυρία Ιωαννίδου, ποια είναι τα fashion tips, δηλαδή οι λεπτομέρειες μόδας που μπορούμε να έχουμε ίσως στην τουλάπα μας, ίσως να διαθέσουμε, αλλά όχι πολλά χρήματα λόγω της οικονομικής κρίσης. Τι θα μπορούσαμε δηλαδή να βάλουμε, ας πούμε, σε ένα πρώτο ραντεβού. Θα μας δώσετε και ιδέα. Στο πρώτο ραντεβού για μένα η λέξη κλειδί είναι ανεπιτίδευτη. Να μην το παλέψουμε πολύ, να μην το προσπαθήσουμε πολύ. Θεωρώ δηλαδή να είμαστε όπως πρέπει να είμαστε σαν προσωπικότητα ο εαυτός μας, είτε είναι το πρώτο είτε είναι το δεύτερο ραντεβού. Πρέπει έτσι και στο ντύσιμό μας να είμαστε ο εαυτός μας και τίποτα άλλο. Βασικά είναι το βασικότερο, θεωρώ. Ναι, απλά... Γιατί από τη στιγμή που βγαίνεις σε ένα ραντεβού, βγαίνεις με έναν άνθρωπο που ουσιαστικά αυτός ο άνθρωπος σε είδε εξωτερικά και σου ζήτησε να βγεις, οπότε θα βγεις... Ναι, αυτή είναι η λέξη κλειδί. Από εκεί και πέρα, όχι too sexy, όχι πολύ συντηρητικά, δηλαδή ένα όμορφο στυλ... δεν θα το έλεγα κλασικό, θα το έλεγα αυτό που σε εκφράζει καλύτερα. Αυτό θα είναι ένα τζιν με ένα πολύ ωραίο πουκάμισο, ένα πολύ ωραίο μπλουζάκι, θα είναι μια ωραία φούστα, επίσης με ένα τόπ το οποίο έτσι να κάνει λίγο τη διαφορά, θα δώσεις έμφαση στο παπούτσι, στα αξεσουάρ, αρκεί να, έτσι, να είναι κάτι όμορφο, chic, πάνω απ' όλα και ποιοτικό. Καταρχήν ήταν πολύ ωραίο το άρθρο σας στην Αυριανή, ανακύκλωση των υλών, των ρούχων που έχουμε. Ανακύκλωση, μάλλον αυτών που έχουμε στην τουλάπα μας. Ναι, ναι, ναι. Για πείτε μας. Αυτό είναι και μία... γεννήθηκε μέσα από το άρθρο, έτσι, μας απασχολεί πολύ όλη αυτή η ιδέα τώρα με την οικονομική κρίση. Γεννήθηκε μέσα από όλα αυτά που ζούμε πλέον, αλλά ήταν και μία προσωπικό βίωμα που έζησα αυτόν τον καιρό. Δηλαδή, ανακάλυψα ότι έχω πάρα πολλά πράγματα μέσα στην τουλάπα μου, θαμμένα, κάπου στο βάθος, και έλεγα αυτά τα πράγματα κάποια στιγμή, γιατί να μην τα αξιοποιήσω, γιατί να αγοράζω καινούρια, αφού εντάξει. Εννοείται φυσικά ότι είναι ποιοτικά πράγματα, έτσι, και τα οποία πολλά από αυτά φυσικά μπορούν να φορεθούν και τώρα. Και με αυτόν τον τρόπο, επειδή το κάνω και εγώ πλέον πράξη, π.χ. ας πούμε, έχω ανακαλύψει μια καταπληκτική κάπα που τη φοράω συνέχεια. Θέλω λίγο να δούμε, επειδή έχετε φωτογραφίες και πάρα πολύ εντυπωσιακές μέσα στο διαδίκτυο έχω βρει. Εντάξει, τώρα αυτό δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι ένα κύκλος, είναι καταπληκτικά τα πρόσεξε, πρόματα. Και όμως, να πω κάτι, το παλτό είναι vintage και είναι από τη μητέρα μου και είναι boss. Πάρα και είναι, είναι ένα παλτό που φοριέται πάντα και μπορεί να μην το ανακάλυψα στη δική μου ντουλάπα, αλλά το πήρα από την ντουλάπα της μητέρας μου. Κοίτα, γιατί... είναι το βασικότερο από τη στιγμή που μπορεί να φορεθεί ένα ρούχο και πλέον επειδή ζούμε σε μια περίοδο μόδας που δεν έχουμε κάποιο συγκεκριμένο στυλ. Μάλιστα. Πολύ ωραίο χρώμα, πολύ έντονο μέσα στο χειμώνα. Ναι, είναι αυτό που είπε ο Ντέμις, ότι μέσα στο χειμώνα είναι πολύ ωραίο να τολμούμε να φοράμε χρώματα που έτσι μας φτιάχνουν τη διάθεση, φωτίζουν. Άλλωστε τα χρώματα δεν είναι κάτι που θέλουμε, είναι και ανάλογα με τη διάθεσή μας. Πολύ μαύρο εδώ, δεν έχει σημασία, πάρα πολύ εντυπωσιακό όμως. Εδώ φοράω και γυλαίκο, ναι. Ντέμι, είναι δικό σου το γυλαίκο αυτό. Ναι. Πάρα πολύ εντυπωσιακό. Δηλαδή, ναι, μεν σκέτο μαύρο, αλλά κάνει τη διαφορά. Είναι πως εμπνεύστηκα και φαντάστηκα εγώ αυτό το γυλαίκο να το φορέσω, δηλαδή με έναν δυναμικό τρόπο. Με έναν πολύ δυναμικό τρόπο. Με έναν δυναμικό τρόπο και έτσι το έδωσα. Είναι αυτό που είπαμε, ότι δίνουμε ο καθένας με το στυλ του και την προσωπικότητά του αυτό, και φυσικά και τη διάθεση που έχουμε εκείνη την ώρα. Εδώ είχα μια πιο ναυτική διάθεση. Αυτή είναι η αγαπημένη μου εμένα φωτογραφία. Είναι ένα στυλ πάρα πολύ προχωρημένο. Σε παραπέμπει λίγο σε. Η Γαλλική Ριβιέρα, Είχα αυτή τη διάθεση. Η αλήθεια είναι, ναι. Αυτά είναι τα λεγόμενα blazer στην προηγούμενη φωτογραφία. Εδώ είναι η κάπα. Εδώ είναι που η κάπα έλεγα. Στην ανακύκλωση που λέγαμε. Ναι. Που τη συνδύασα με κάτι που είναι super trendy φέτος, το χειμώνα, οι μπότες πάνω από το γόνατο. Και
συνδυάστηκε άψογα με την ΚΑΠΑ, την, έτσι θεωρώ εγώ, έτσι είναι η δική μου πρόταση. Όχι, με την ΚΑΠΑ. Μου αρέσει πάρα πολύ ο συνδυασμός και των χρωμάτων. Ναι. Πάρα πολύ. Που μου αρέσει που χρησιμοποιήσεις και την πόντα πάνω από το γόνατο και με λευκό φόρεμα. Ναι, ναι. Έχουν συνδυαστεί πάρα πολύ ωραία. Και τα αξεσουάρ κάνουν τη διαφορά. Και να πω εδώ πέρα ότι έχω και ένα δώρο από την κυρία Red Hat Illusion. Εγώ θέλω να λέω το όνομα στο διαδίκτυο για να ψάξετε να το βρείτε, γιατί αξίζει πραγματικά. Ένα πολύ ιδιαίτερο βραχιόλι. Και πείτε με αυτό τι διαφορά, δηλαδή κάτι έχει άλλο. Εντάξει, πάντα προσπαθούμε έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τίποτα, δική μου χαρά. Γενικά, επειδή με τα αξεσουάρ μπορούμε να αλλάξουμε πάρα πολύ την εμφάνισή μας. Να παίξουμε πολλές φορές. Να παίξουμε, αλλά και να την αλλάξουμε πολύ έτσι, γρήγορα. Μπαμπάμ, έτσι. Πολύ... Ακριβώς, και το στυλ και όλο. Και όλο. Γιατί μπορεί να μην φορέσει και τίποτα. Ναι. Απλά να φορέσει δύο αξεσουάρ και να έχει κάνει ένα σύνολο wow. Ακριβώς. Γι' αυτό ψάχνω πάντα έτσι λίγο να έχει κάτι ιδιαίτερο το αξεσουάρ. Ιδιαίτερη βαρύτητα. Ντέμι, μπορούμε να δώσουμε στα υλικά και στα υφάσματα, γιατί μερικά φαίνονται ακριβά, αλλά δεν είναι. Αυτά είναι τα έξυπνα tips τελικά. Κοίτα, οι έξυπνες λεπτομέρειες. Οι έξυπνες λεπτομέρειες είναι. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η ραφή στο ρούχο. Και η ραφή. Μπορεί ένα υφάσμα, εντάξει, να μην είναι τρελά ποιοτικό, αλλά η ραφή του να είναι τόσο ποιοτική που το ρούχο να μην χαλάς. Σίγουρα, γι' αυτό θέλουμε και τον designer, έτσι. Δηλαδή, ένα ρούχο αποκλειστικό στο σώμα μιας κυρίας ή γενικά εγώ αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι πως το σχεδιαστικό κομμάτι να το περάσω και στην παραγωγή. Οπότε μέσα από όλο το κομμάτι βγάζω τις δικές μου συλλογές, τις δειγματίζω στα καταστήματα και προσπαθώ να κάνω μια παραγωγή για να μπορώ να την περάσω στα καταστήματα, στον κόσμο και να μπορεί να φορέσει. Ο δημιουργός εστιάζει το ενδιαφέρον στον κωδικό ντυσίματος της πόλης, γιατί κακά τα ψέματα, άλλο η πρωτεύουσα, άλλο μια κυρία σε κάποια υπαρχία. Εστιάζει το ενδιαφέρον. Είναι λίγο περίεργα. Είναι λίγο περίεργα. Εντάξει, στη Θεσσαλονίκη είμαστε λίγο περίεργα, αλλά εντάξει, προσπαθούμε κι εμείς ακόμα. Έχουμε πολύ μέλλον γενικότερα, πιστεύω, στην Ελλάδα με τη μόδα. Mm-hmm. Εννοείται πως η ελληνική αγορά δεν στηρίζει τους Έλληνες σχεδιαστές. Και τους νέους Έλληνες σχεδιαστές. Mm-hmm. Όταν κάποιος ξεκινάει τώρα για να γίνει όνομα και να αναγνωριστεί, θέλει πάρα πολύ, πάρα πολύ δουλειά, πολύ κόπο, πολύ τρέξιμο mm-hmm. για να τα καταφέρει. Γενικότερα στην Ελλάδα, όπως έχω πει και παλιότερα και στις συνεντεύξεις μου, πως υπάρχει αυτό το copy-paste. Ό,τι βγάζει το εξωτερικό, παίρνουμε και το τοποθετούμε σε εμάς, στα δικά μας πλαίσια. Και αυτό είναι το πιο άσχημο. Ενώ έχουμε και παραγωγές και μπορούμε να δημιουργήσουμε ελληνική μόδα. Πάντως στη Θεσσαλονίκη θα συμφωνήσετε, είμαστε είναι όλες οι κυρίες, είναι οι πιο, έτσι πιο λέγον καλυμμένες, δεν είναι. Δεν το θεωρώ τόσο. Όχι. Όχι, θεωρώ πως και στην Αθήνα, επειδή πλέον στην Αθήνα υπάρχουν τα πάντα, mm-hmm. το έχουν όλο στο πιάτο, έχουν περισσότερες πιθανότητες να είναι πιο καλοντημένες. Απλά στην Θεσσαλονίκη θεωρώ πως επειδή πλέον δεν έχουμε πολλά μαγαζιά και όλα τα μαγαζιά που έχουμε έχουν τις ίδιες βιτρίνες, τα ίδια ρούχα, mm-hmm. οπότε δεν θα δεις κάτι διαφορετικό. Κάτι διαφορετικό. Γιατί εγώ θεωρώ καλοντημένο κάτι διαφορετικό. Η οικονομική κρίση πάγωσε σοβαρά τον κόσμο της υψηλής ραπτικής, Ντέμι. Ναι, έχει πολύ. Πιστεύω πως η οικονομική κρίση, το πρώτο πράγμα που χτύπησε είναι το ρούχο. Πλέον δεν υπάρχει ο κόσμος, δεν έχει δυνατότητα να αγοράσει ένα ρούχο που θα το φορέσει μια φορά. Όλοι θα σκεφτούν να πάρω κάτι που να το ξαναφορέσω. Έτσι. Λοιπόν, και άλλοι σχεδιαστές γράψαν σε γνωστές εφημερίδες, έκανα ανακύκλωση των υλών που είχα στη διάθεσή μου. Ο γνωστός Βασίλης Ζούλιας, έδρα Αθήνα. Η κρίση θέλει ευελιξία με τις απαραίτητες περικοπές. Επιβιώνω με αξιοπρέπεια. Νίκος Αποστολόπουλος, γνωστή designer. Ναι. Τελικά, ναι, η πτώση του lifestyle, κυρία Ιωαννίδου, με την έναρξη της οικονομικής κρίσης, θεωρώ βλάπτεται σοβαρά, Ναι. Συγγνώμη. Βλάπτεται, αλλά είναι η ευκαιρία, όπως είπε και ο κύριος Αποστολόπουλος, για να κάνουμε έξυπνες και καλές και ποιοτικές αγορές πλέον. Να έχουμε κάποια καλά κομμάτια, τα οποία η περίοδος των εκπτώσεων είναι εδώ πέρα. Να πούμε ότι θα πάρουμε 10 κομμάτια, τα οποία, επειδή είναι οικονομικά, και μόνο επειδή και μόνο επειδή είναι οικονομικά. Να πάρουμε 1-2, αλλά να είναι καλά, να μείνουν στην τουλάπη μας και να μπορέσουν
να μπορέσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε με πολλούς τρόπους και να κάνουμε περισσότερα αντισήματα. Μπορεί να μην υπάρχει lifestyle, αλλά να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε ένα ωραίο φόρεμα ή μια ωραία φούστα με πολλούς τρόπους συνδυάζοντάς την σε ένα τι που θα πάμε, σε ένα τσάι που θα πάμε το απόγευμα, με ένα άλλο που κάνω, σε άλλη μπλούζα, σε ένα πιο βραδινό, σε έναν καφέ, με ένα πιο σπορ ντύσιμο. Κάπως έτσι να σκεφτούμε πιο έξυπνα στις αγορές μας πλέον. Απλά και στην αγορά μας είναι λιγάκι περίεργα τα πράγματα. Επειδή ο κόσμος δεν έχει μάθει να δίνεται ούτε από σχεδιαστές, καλός ή κακός, κάθε γυναίκα και κάθε άντρας δεν θα σκεφτεί, α, φορά. Δεν ξέρει πρώτα αυτό που έλεγα και πιο πριν, δεν ξέρει το τι φοράει. Οπότε η κρίση στην Ελλάδα στους σχεδιαστές είναι ακόμα περισσότερη. Μάλιστα. Γιατί δεν θα ενδιαφερθεί να αγοράσει κάτι ποιοτικό, σχεδιαστικό. Μάλιστα. Άνοιξε καλοκαίρι, τι μπορούμε να φορέσουμε, Ντέμι Ιωαννίδ, Ντέμι... Γιάννη και μετά θα πάω στην Ντέμι Γιναμένα. Για να δούμε αν συμφωνείτε. Δεν είναι κακό αυτό. Για να δούμε αν συμφωνείτε. Πάθαμε και σαρδάμ. Κοίτα, φέτος το καλοκαίρι παρουσιάζω μαύρο, με λευκό και τρικουάζ. Οπότε θεωρώ σε αυτά τα χρώματα. Και κίτρινο, όπως είδαμε στην φωτογραφία. Κίτρινο ήταν το χειμερινό. Το χειμερινό, ε. Ναι. Μάλιστα. Το καλοκαίρι είμαστε σε αυτά τα χρώματα. Mm-hmm. Εντάξει, θεωρητικά θα παίξουν τα πολύ έντονα χρώματα. Εννοείται το κίτρινο, άσχετα πως η Ελληνίδα δεν το αγαπάει το κίτρινο. Δεν το φοράει το κίτρινο. Δεν είναι εύκολο χρώμα, είναι αλήθεια. Είναι εύκολο χρώμα. Είναι εύκολο χρώμα. Ναι. Ένα αναλόγω στο πιο κίτρινο. Συνήθως είναι το χρώμα άσπρο-μαύρο, μαύρο-άσπρο και κάποιοι συνδυασμοί έτσι πιο φτωχοί. Και το απλά μπλε. Είναι τα έντονα χρώματα, λευκό οπωσδήποτε, το μαύρο που είναι, δεν φεύγει από την καρταρόμπα μας. Όχι σε αυτά τα χρώματα θεωρώ. Κυρία Ιωαννίδου, εσείς, λοιπόν, τι θα φορεθεί, δηλαδή τώρα εμένα είναι φλωράλ αυτό, έτσι, λοιπόν. Έτσι λέγεται. Φλωράλ λέγεται και είναι πάρα πολύ μόδα, θα συνεχιστεί αυτή η μόδα και το καλοκαίρι. Mm-hmm. Το ασπρόμαυρο σε συνδυασμό, δηλαδή λευκό με άσπρο, επίσης πάρα πολύ, ή και το σκέτο λευκό, το οποίο εγώ προσωπικά το λατρεύω, το σκέτο λευκό και μέσα στο χειμώνα, μέσα στο καταχείμωνο, και θα είναι και πάρα πολύ μεγάλη τάση και το καλοκαίρι. Και το καλοκαίρι πάντα. Το animal print που φοράω σαν πουκάμισο τώρα είναι μια τάση που ξεκίνησε, βέβαια έχει γίνει πια κλασικό το animal print, είναι το καινούριο μαύρο και θα συνεχίσει και για την άνοιξη και το καλοκαίρι πάρα πολύ. Mm-hmm. Επίσης, είναι κάτι που δεν ξέρω αν θα το τολμήσουν κάποιες κυρίες ή πιο νέες κοπέλες, το μεταλλιζέ. Μάλιστα. Δηλαδή, παράδειγμα, ένα λευκό παντελόνι, μια λευκή φούστα με μια μεταλλιζέ μπλούζα από πάνω, είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο πολύ για έτσι από απόγευμα μέχρι βράδυ. Μέχρι βράδυ. Το σπορτίφι ύφος και γενικά από εκεί και πέρα ας μην τα οριοθετούμε. Μπορεί κάθε μία να φτιάξει έτσι πολύ ωραία δικά της thread και steel, συνδυάζοντας παλιά κομμάτια που έχει με κάτι καινούριο που θα πάρει, σε καινούρια χρώματα που να τους φτιάχνουν και τη διάθεση, οτιδήποτε νιώθουν ότι θέλουν να φορέσουν. Να ανεβάσει την ψυχολογία. Να ανεβάσει την ψυχολογία μας, αυτό. Δεν πηγαίνουμε στη φιλανθρωπία τώρα. Μόδα και φιλανθρωπία πηγαίνουν μαζί. Ναι, πηγαίνουν μαζί. Γιατί εγώ σε έχω δει, όπως είπαμε, στην συμμετοχή, στην επίδειξη μόδας για την Ελπίδα. Ναι, συμμετείχα σε αυτή τη διοργάνωση. Ευχαριστώ για τη Μαρία Θεοδωρέλη που τη διοργάνωσε κιόλας και μου έκανε την πρόταση να συμμετέχω. Ναι, πάνε μαζί. Είναι το βασικότερο. Δηλαδή, μέσα σε μια επίδειξη μόδας που θα κάνεις ένα γκαλά και μπορέσεις και βάλεις ένα φιλανθρωπικό για να βοηθήσεις τον κόσμο που δεν μπορεί, που πραγματικά το έχει ανάγκη, είναι το βασικότερο. Βεβαίως. Μέσα από τη δουλειά σου να βοηθήσεις και άλλον κόσμο που δυσκολεύεται. Θα το ξανά έκανες? Βεβαίως και θα το ξανά έκανα. Πάρα πολύ ωραία. Και τώρα, πού μπορούν να σας βρούνε, κυρία Ιωαννίδου, εσάς? Εγώ είμαι στο το blog μου, είναι στο Google. Στο διαδίκτυο μιλάμε πάντα. Ναι, στο Google, www.redheadillusion.com. Mm-hmm. Για τις νέες τάσεις, ναι, τις μόδες, προτάσεις στυλ, συμβουλές. Δεν έχει πολύ καιρό που ξεκίνησε, θα εμπλουτιστεί. Με χαρά μου να ακούσω και άλλες προτάσεις και οτιδήποτε θέλει ο καθένας. Εκεί πέρα υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας, όλα θα τα βρείτε εκεί πέρα μέσα. Mm-hmm. Με χαρά να τα ακούσω και να είμαστε σε επικοινωνία.
Ντέμι, εσένα πώς μπορούν να σε βρούνε, δηλαδή? Εμένα μπορούν να με βρούνε στο Facebook, Ντέμις Haute Couture ή αλλιώς Ντέμις Αρανιάδης, σε μια νέα σελίδα που δημιουργήθηκε τώρα, Ντέμις Boutique. Mm-hmm. Και εκτός από αυτό, τα ρούχα μου βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα και στην Κύπρο. Χαιρόμαστε και να τα φοράμε. Και όταν μπορείς να συνδυάσεις μόδα, ομορφιά και ευαισθησία, είναι ό,τι καλύτερο. Έτσι. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.